Μαζική εξόρμηση όλων των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας σε Μάλια Χερσόνησο και άλλες περιοχές απέφερε δεκάδες συλλήψεις στη διάρκεια της νύχτας στο πλαίσιο των έκτακτων στοχευμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται τη θερινή περίοδο για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε μέσα και προσωπικό σε κέρυες αστυνομικές υπηρεσίες. Μόλις βγουν οι περιπολίες, αλλάζει το σκηνικό κατευθείαν. Μόνιμα, για μια μέρα δεν λέει τίποτα. Μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 500 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, οι οποίοι απέφεραν 25 συλλήψεις και βροχή προστήμων για διάφορες παραβάσεις. Η εμφάνιση των αστυνομικών ενστόλων με πολιτικά και μοτοσυκλετιστών της ομάδας Δίας τάραξε τα νερά στον παραλιακό δρόμο της Χερσονήσου, όπου εξορμούν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου Ρωμά. Μόλις τους βλέπουν οι Ρωμά, φεύγουν. Δεξιά-αριστερά. Κατακλέμουν τους τουρίστες. Να το κάνεις. Δεν πάνε στις μαγαζιά να σε κατακλέψει, η φήμη είναι άσχημη, καταλαβαίνεις. Τι επέζεσαι περιπολίες για τα πάντα, για φασαρίες, τα πάντα, πιωμένοι, ό,τι είναι. Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής χαρακτηρίζουν τη δράση τους ως τη μεγαλύτερη πληγή. Είτε αυτό έχει να κάνει με το παρεμπόριο, την επετία στην οποία επιστρατεύονται μικρά παιδιά, είτε μικροκλοπές σε βάρος των τουριστών. Κλέβουν κάποιους από τους τουρίστες και έχουν πρόβλημα. Πάντα στα αστυνομία θα δείτε. Κάθε μέρα έχουν προβλήματα. Χάνουν πορτοφόλια, χάνουν κινητά, κάνουν διάφορα. Έχει μία μάστιγα η οποία είναι ανεξέλεκτη, είναι τόσο οργανωμένη που είναι εντελώς ανεξέλεκτη. Κλέβουν κόσμο, ενοχλούν, πρέπει κάτι να γίνει. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηρίζουν οι επιχειρηματίες της περιοχής τον αποτρεπτικό ρόλο που διαδραματίζει η εμφανής αστυνόμευση με πεζές περιπολίες και για τα επεισόδια με πρωταγωνιστές μεθυσμένους τουρίστες. Γι' αυτό και ζητούν καθημερινή παρουσία της Ελλάς στο βαθμό που υπήρχε χθες το βράδυ ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις. Πολλοί νέοι, πολλά παιδιά, γίνονται πολλά στον δρόμο. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη περιπολία στον δρόμο από αστυνομικούς. Τα παιδιά κάνουν. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι αρκετοί. Θέλουμε περισσότερα άτομα στην αστυνομία. Εκεί είναι το θέμα. Όλο είναι εκεί. Μόνο περιοδική μπορεί να είναι η παρουσία της αστυνομίας στις επίμαχες περιοχές, επαναλαμβάνουν όμως οι συνδικαλιστές της Ελλάς, που εξακολουθούν να διαμαρτύρονται σφοδρά για την έλλειψη ενίσχυσης με τακτικές μεταθέσεις στις τουριστικές περιοχές του νησιού και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι τελείως διαφορετική η φύση μιας οργανωμένης επιχειρησιακής δράσης με το να στελεχωθεί ένα τμήμα προκειμένου να αντεπεξέλθει στην τουριστική περίοδο. Παρά το σάλο που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός των υπηρεσιών της Κρήτης από τις τακτικές μεταθέσεις, καμία ενίσχυση δεν προβλέπεται για τη Χερσόνησο, το τμήμα Μαλεβιζίου αλλά και το αεροδρόμιο, όπου σύντομα προβλέπεται blackout στον έλεγχο διαβατηρίων. Το αεροδρόμιο θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και 1,5-2 μήνες, διότι δεν ισχύει ο διαβατηριακός έλεγχος και η ψηφιακή πλέον. Οι ψηφιακοί φάκελοι που εκδίδονται για να προσέλθουν άτομα που δεν είναι σε χώρες Σέγγεν, με τους ελέγχους που γίνονται τους οργανωμένους για την πρόληψη και αποτροπή των εγκλημάτων. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η διεύθυνση κάνει ό,τι μπορεί, ο διευθυντής κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του, αλλά το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας θα πρέπει να εκδώσει χθες, όχι σήμερα, μια διαταγή προκειμένου να μπορέσει να κυλήσει ομαλά το καλοκαίρι. Αναλυτικά, στο πλαίσιο της ολονύκτιας επιχείρησης έγιναν συλλήψεις για στέρηση άδειας οδήγησης, για μέθη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια και ένα ρόπαλο, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, αφού εντοπίστηκαν 17 δεντρίλια κάναβης ύψους ενός μέτρου που ήταν φυτεμένα σε γλάστρες, δύο για ηχομέτρηση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύο για παρεμπόριο, τρεις για παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου, ενώ 76 είναι οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν.